Πόσο ανάποδοι είμαστε, μωρέ, οι άνθρωποι, πόσο ανάποδοι είμαστε. Βλέπουμε τη βροχή και αμέσως μας πιάνει στενοχώρια. Γιατί, λέει, βρέχει, γιατί έχει καταιγίδες, γιατί έχει κακοκαιρία. Και δεν ρωτάμε ότι η βροχούλα, τώρα εδώ η βροχούλα, είναι ευλογία, μωρέ, είναι ευλογία. Όλα τα εμείς, ότι δεν μας αρέσει εμάς, είναι κατάρα, έτσι λέμε. Και όμως, για σκεφτείτε σε αυτήν τη χώρα, σε αυτόν τον τόπο, σε αυτήν την πατρίδα, για λίγο καιρό να μην βρέξει. Ξέρετε πόσο καιρό θέλει να μην βρέξει? Κανά χρόνο. Και όλα θα γίνουνε, έρημος. Έρημος τόπος, χωρίς καθόλου πράσινο. Και χωρίς καθόλου πράσινο δεν θα ζει ούτε ο άνθρωπος. Και αυτό, λοιπόν, να τα αγαπάμε, μωρέ. Να τα αγαπάμε, ό,τι καιρό κι αν κάνει, να τον αγαπάμε. Δεν χρειάζεται να λέμε κακοκαιρία. Πώς θα βγουν, μωρέ, αυτά που θα φάμε άμα δεν έχει νερό? Πώς θα έχουμε νεράκι να πίνουμε? Έχετε σκεφτεί ποτέ το νεράκι που πίνουμε πώς έρχεται? Πέφτει το νερό από τη βροχή, πάει μέσα στο χώμα, μαζεύεται στις λίμνες και από εκεί βγαίνει πηγή. Αν σταματήσει να πέφτει νερό, τι θα γίνει? Δεν θα έχουμε νερό να πιούμε. Αν σταματήσει να πέφτει νερό, δεν θα έχουμε να ποτίσουμε, άρα δεν θα φάμε. Αν σταματήσει να πέφτει νερό, δεν θα έχουμε ούτε σιτάρια, ούτε κριτάρια, ούτε καλαμπόκια, ούτε τίποτα δεν θα έχουμε, ούτε ελιές, ούτε τίποτα δεν θα έχουμε. Γι' αυτό, ας πούμε σήμερα ένα τεράστιο ευχαριστώ, Θεούλη μου, που έβρεξες, μας ευλόγησες και θα έχουμε όλα τα καλά. Έτσι έρχονται τα καλά. Μετά τα δύσκολα έρχονται τα καλά. Άντε, να είμαστε καλά. Από Σαρακίνα που βρέχει. Βρέχει και αστράφτει κιόλας. Και βροντάει. Άντε, ακούτε τι ωραία που είναι. Πόσο καιρό. Thank you.